Τώρα, όσον αφορά για το θέμα για τα δέσποτα, θα μου επιτρέψετε να απαντήσω, γιατί ξέρετε ότι είμαι ενεργή στο θέμα αυτό, όχι μόνο τώρα, πάρα πολλά χρόνια. Το λέω με πάρα πολύ μεγάλη περηφάνεια, ότι αυτή τη στιγμή ο Δήμος Ορεοκάστρου έχει μοιράσει περίπου 2 τόνους 250 κιλά ξηρά τροφή για τα δέσποτα σκυλιά και γάτες. Η σύμβαση που ανέφερε ο κύριος Λαζαρίδης, ο οποίος δεν ανέφερε ότι δεν υπάρχει για τον Περισσυλλογιέ, είπε ότι είχε λήξει και επανήλθε, που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή κανονικά ο Δήμος μας έχει σύμβαση και με Περισσυλλογιέα και την ενεργή σύμβαση με τους τρεις κτηνιάτρους μεμονωμένα. Τον κύριο Γαφαγγελίδη, τον κύριο Παντούλα και τον κύριο Κάσανδρο στη Μυκδονία. Καθημερινά όλοι οι κτηνίατροι εξυπηρετούν κανονικά με ραντεβού και για στηρώσεις και για τραυματισμένα ζώα και για ζώα τα οποία πρέπει να πάρουν διάφορα φάρμακα για καλαζάρ και άλλα νοσήματα. Και επίσης, να αναφέρουμε κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στο Δήμο Ρεοκάστρου. Εκτός από τις δωρεές τις οποίες έχουμε λάβει για τροφή, έχουμε ξεκινήσει ήδη τη διαδικασία. Είχαμε βάλει στον προϋπολογισμό που όλοι ψηφίσατε και είχατε πάρει γνώση τα 5 χιλιάρικα που ήταν αναλώσιμα καθαρά μόνο για τα δέσποτα. Επομένως, εκτός από τα 5 χιλιάρικα τα οποία μέσα στην εβδομάδα ολοκληρώνεται η διαδικασία της προμήθειας, που θα είναι καθαρά μόνο σε ξηρά τροφή για σκύλους και γάτες, και κάποιες δωρεές που έχουν γίνει για ποτίστρες και τα ίστρες, θα γίνει έξτρα προμήθεια και τα 7,5 χιλιάρικα που στέλνει το Υπουργείο, στο οποίο μέσα για πρώτη φορά είμαστε σε θέση να βάλουμε και φάρμακα και ενέσεις, ακόμα και αμπούλες για αποπαρασίτωση και σκνήπες και οτιδήποτε. Είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία των αδεσπότων και όσοι ασχολούνται με τα αδέσποτα, ο κ. Παπακοσταντίνου θα συμφωνήσει, φαντάζομαι, μαζί μου. Το δρομολόγιο που κάνει ο καθένας μας καθημερινά για να ταϊστούν όλα αυτά τα ζώα είναι ασύλληπτο. Τα έξοδα βέβαια που καλύπτει ο κάθε φυλόζωος επίσης είναι ασύλληπτα από την τσέπη του, αλλά ας δώσουμε συγχαρητήρια για πρώτη φορά στη διοίκηση για ένα θέμα που το έχει πιάσει από την πρώτη μέρα πάρα πολύ ζεστά σε επικοινωνία με τη φυλοζωική. Όσον αφορά το θέμα για το φυλόδημο, εγώ ίδια σας ευχαρίστησα όλους που ψηφίσαμε για να καταθέσουμε τη συγκεκριμένη μας πρόταση μαζί με το Δήμο Χαλκιδόνας. Έχουμε καταθέσει το φάκελό μας ολοκληρωμένο χέρι με χέρι στο Υπουργείο, κανονικά, και περιμένουμε βέβαια την έγκριση. Οι μελέτες έχουν γίνει από τα αρμόδια γραφεία που έχουν αναλάβει τη σύνταξη του φακέλου και έχουν κατατεθεί και περιμένουμε την απάντηση από το Υπουργείο. Επομένως, όποιος άλλος θελήσει να ρωτήσει το οτιδήποτε για τα δέσποτα εκτός από τον κύριο Λαζαρίδη, ξέρετε ότι είμαι στην διάθεση του καθενός σας, γιατί προσωπικά ασχολούμαι χρόνια με αυτά. Όχι μόνο τώρα. Η κυρία Παπουτσάκη, η οποία είναι υπεύθυνη για να απαντήσει σε οποιαδήποτε τηλεφωνήματα των κατοίκων, θα μπορεί να παίρνουν καθημερινά στο 2313-3084. Ο αντιδήμαρχος ο ίδιος και η γραμματέας του έχει βγάλει πάνω από 130 αυτή τη στιγμή βεβαιώσεις είδησης αδεσπότων σε όλη την περιοχή του Δήμου Ρεοκάστρου, με βάση τις οποίες έγινε και η διανομή δωρεάς από τις τροφές τις οποίες έχουμε λάβει και θα γίνει και τώρα στη δεύτερη φάση. Και όσον αφορά τα ζώα, δυστυχώς καθημερινά βρίσκουμε καινούργια ζώα εγκαταλελειμμένα, που και αυτά θα τα προσθέσουμε βέβαια στη λίστα μας. Είμαι χαρούμενη γιατί και τις καταγγελίες δεν είμαστε στους πρώτους δήμους που υπάρχουν οι καθημερινές καταγγελίες για επιθετικές συμπεριφορές, αλλά η διαδικασία η οποία πρέπει να υφίσταται για το Δήμο για να είμαστε όλοι νομικά κατοχυρωμένοι για την σωστή και την εξορθολογισμένη ουσιαστικά αντιμετώπιση του προβλήματος είναι τηλεφώνημα στην υπηρεσία μας με έγγραφη καταγγελία, έγγραφη καταγγελία στην αστυνομία και το χαρτί του νοσοκομείου. Το χαρτί του νοσοκομείου χρειάζεται για να είστε όλοι ενήμεροι, γιατί και ο περισυλλογέας και ο κτηνίατρος πρέπει για τις επόμενες 10 μέρες, εφόσον κάνουν αυτοψία το ζώο, να απαντήσει η ίδια η υπηρεσία μαζί με τους κτηνιάτρους και την περισυλλογία στο νοσοκομείο. Αυτή είναι η σωστή διαδικασία για να είμαστε όλοι καλυμμένοι ότι έχουμε κάνει τα δέοντα, και βέβαια δεν παίρνω ένα σκυλί που απλά νομίζω ότι θα μου επιτεθεί και το μεταφέρω σε άλλο μέρος.